Thank you.
διαφύγει η Βαγιόνη τη Ράκη ο Ιδονίδη. Και έλεγε ο Ιδονίδη: Κοίταξε να δει που θα πεθάνω δύο φορέ. Μία φορά με το χρήσα αυτό και μα βλέπει σαν ένα Ιδονίδη. Λοιπόν, πριν όμω ξεκινήσουμε την πορεία με λίγα λόγια κλπ., α δούμε ένα βίντεο από το Μιλένιο. Το Μιλένιο, δηλαδή η αλλαγή τη Κυριακή, αναφέρθηκε να κάνει ο συμμεγάλο μα συνοδέτη, ο Παπαδίδη ο Βούλγαρη. Το ξέρετε το Παπαδίδη ο Βούλγαρη, τον έχετε ακούσει. Άμα ήταν όμω παιδιά κατά 40 χρόνια, δυστυχώ δεν έκανε την τζέμπη. Α δούμε λοιπόν το Μιλένιο που πήγανε, χαράζοντα την ορθόνη βραδιά, πόλου πήγανε στο Σούνιο, στο ναό του Ποσειδώνα. Ήταν μια μαγική διαδικασία στο βιβλίο και δεν τη άρεσε μέσα περιγράφεται. Και αυτό το Μιλένιο έφτασε όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή που βρέθηκε ο Χρόνης Εντονίδης στη Νέα Υόρκη, ξαφνικά είδε σε τείχους να προβάλλεται η φυσιογνωμία και όλη αυτή η όμορφη παράσταση που καταγράφηκε στο συνελόγιο του Κιόντε, ενώ δηλαδή την Ιμπενία. Λέγομαι Κώστας Παπασπήλιος, είμαι συγγραφέας αστικής βιογραφίας και των βιογραφιών των κορυφαίων Ελλήνων καλλιτεχνών. Ο Χρόνης ο Ιδονίδης αποτελεί τον κορυφαίο της παράδοσης της ελληνικής του 20ου αιώνα και έγραψα το βιβλίο «Το Αϊδόνι της Θράκης». Είναι στη δεύτερη έκδοση. Βλέπω ότι οι επανταχού Έλληνες που έχουν ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική το αγοράζουν και ενδιαφέρονται και για τον Χρόνη Ιδονίδη, που έκανε το παραδοσιακό μας τραγούδι και ιδιαίτερα το θρακικό να αγαπηθεί από τα ευρύτερα στρώματα του λαού μας. Με τον Χρόνη Ιδονίδη με συνέδε και μια προσωπική φιλία και μάλιστα τα τελευταία χρόνια παραβρισκόμασταν μαζί σε πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες ή διάφορες εκδηλώσεις. Με εντυπωσίαζε η αγάπη του κόσμου και η εκτίμηση των κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως είναι ο Νταλάρας, όπως είναι ο Σαββόπουλος, όπως είναι η Εξαρτήτη Καραθανάση, η Μαρία Φαραντούρη και τόσοι άλλοι. Πιστεύω ότι τα επόμενα πολλά χρόνια ο Χρόνης Ιδονίδης με το λογογραφικό έργο και την μελίδικη μελωδία του θα αποτελούν ορόσημο για τον ελληνικό πολιτισμό.